Στο κόκκινο βρίσκονται οι ζυμώσεις και το παρασκήνιο με φόντο το αδιέξοδο στην αξιολόγηση. Το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο στην αυριανή συνεδρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Θα δούμε αναλυτικά τις διεργασίες εντός και εκτός. Κοντά μας είναι ο ανταποκριτής του Αντένα Θανάσης Τσίτσας, ο οποίος θα μας μεταφέρει μια δήλωση βόμβα στενού συνεργάτη του νέου Αμερικανού Προέδρου για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Έχει σημαντικές πληροφορίες. Θανάση. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Ένα 24ωρο ρίτσα πριν τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ταμείου, στην οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά η συζήτηση για την Ελλάδα με αφορμή δύο εκθέσεις για την ελληνική οικονομία, δήλωση βόμβα στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ σπέρνει τον προβληματισμό και την αβεβαιότητα για τις προθέσεις και την πολιτική που θα ακολουθήσει ο Λευκός Οίκος απέναντι στην Ευρωζώνη και στο ελληνικό ζήτημα. Ο Τεντ Μάλοκ, ο άνθρωπος που είναι υποψήφιος για τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο άνθρωπος που προημερών είπε ότι αν ήταν επιχειρηματίας θα σόρταρε στο ευρώ, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg, δείχνει το δρόμο της εξόδου της Ελλάδος ως την καλύτερη λύση. Ρίτσα. Να τον ακούσουμε λοιπόν, να τον δούμε. Situation has in itself. I don't want to speak for the Greeks, but I think there is probably, from an economist's perspective, a very strong reason for Greece moving away from the euro. Είναι ξεκάθαρο ότι μας δείχνει προθέσεις. Να δούμε τώρα και τις πληροφορίες που έχεις και περιλαμβάνονται στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα. Το καλό και το κακό σενάριο. Ναι, σύμφωνα πάντα με τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες από την έκθεση για την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εκεί θα καταγράφεται, Ρίτσα, ένα θετικό και ένα αρνητικό σενάριο. Το θετικό σενάριο για τον κύριο Τόμψεν είναι ότι η ανάπτυξη στην πατρίδα μας θα έρθει υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στο μνημόνιο, ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι θα εξαλειφθούν γρήγορα τα capital controls και ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Το αρνητικό τώρα σενάριο προβλέπει ότι στην περίπτωση που δεν κλείσει η αξιολόγηση, δεν θα έρθουν τα capital control και η Ελλάδα θα χάσει το τρένο της ποσοτικής χαλάρωσης τουλάχιστον για το 2017. Παράλληλα, βλέπει στο βάθος του χρόνου τον κόφτη να έρχεται, καθώς εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί κάτω από τον μνημονιακό στόχο του 1,75% και συγκεκριμένα θα κυμανθεί στο 1%. Κόφτη όμως βλέπει και για το 2018, προσδιορίζοντας το πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5% έναντι του στόχου 3,5%. Με απλά ελληνικά και νέα δυσβάσταχα μέτρα πρώτων πυλών σε περίπτωση πάντα που επικρατήσει το αρνητικό σενάριο. Hem siyasette hem de denizde gerginlik var. Για να διατηρήσει την ένταση στο Αιγαίο, η Άγκυρα επιστρατεύει πλέον και την προπαγάνδα. Τι αναμεταδίδουν σήμερα τα τουρκικά μέσα, πως δήθεν η τουρκική πυραβλάκα το Σκυλίτς πέρασε χθες το μεσημέρι σε απόσταση 20 μέτρων από τα Ήμια, μεταφέροντας ομάδα 60 αξιωματικών με προορισμό το Αιδίνη με το ελληνικό λιμενικό να μην κάνει καμία ενέργεια για να παρεμποδίσει τη διέλευση. Και τα φανταστικά σενάρια των Τούρκων για να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στο Αιγαίο συνεχίζονται. Εβδομάδα με ένταση στα Ήμια, ο τίτλος της Χαμπέρ Τούρκ, που αναφέρεται με τη σειρά της σε υποτιθέμενες παραβιάσεις, αυτή τη φορά Ελλήνων στρατιωτών. Η ακτοφυλακή παρεμποδίζει τους Έλληνες στρατιώτες που παραβιάζουν τα τουρκικά χωρικά ύδατα εδώ και 6 ημέρες. Τίποτα από όλα αυτά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σχολιάζουν κύκλοι του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Χωρίς τέλος και οι προκλήσεις της τουρκικής ηγεσίας. Τη σκυτάλη των σκληρών λεκτικών επιθέσεων στον Έλληνα Υπουργό Άμυνας παίρνει σήμερα ο Τούρκος ομόλογος του Φικρί Σικ. Απαξιώ να απαντήσω σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Θα πρέπει κανείς να αντιληφθεί ότι αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των στελεχών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται υποδίωξη με την κατηγορία του πραξικοπηματία. Η χώρα μας αντιδρά με ψυχραιμία νεφραλιότητα και βέβαια με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Τον κόδωνα του κινδύνου για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία κρούει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Α. Η Τουρκία έχει συμφέρον να κάνει βαζαρία
Και εμείς έχουμε συμφέρον να αποφύγουμε τη φασαρία. Το δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα δίνει υπερεξουσίες στον Ερντογάν, αλλά και η υπόθεση της μη έκδοσης των 8 αξιωματικών βρίσκονται πίσω από την τουρκική προκλητικότητα, σχολιάζουν οι αναλυτές. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που το μεσημέρι έκοψαν τη χώρα στα δύο, κλείνοντας την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνα στο ύψος των Τεμπών. Για τις προθέσεις τους τις επόμενες ημέρες θα μας πει τώρα η Πολίνα Κολοκοτρώνη. Πολίνα. Τις οποίες, Ρίτσα, έδειξαν ξεκάθαρα σήμερα, προχωρώντας στον αποκλεισμό της Εθνικής Θεσσαλονίκης Αθήνας στα Τέμπη, για δύο ώρες, συμβολικά μεν, αλλά έκοψαν τη χώρα στα δύο οι Θεσσαλοί της Νίκαιας και απειλούν να το επαναλάβουν και τις επόμενες ημέρες, αν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν. Και στα υπόλοιπα σημεία των εθνικών οδών όπου υπάρχουν μπλόκα συνεχίζονται οι αποκλεισμοί. Πριν από λίγο έκλεισαν για μία ακόμη φορά τα διόδια εδώ στα Μάλγαρα, ενώ μπλόκο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης σχεδιάζουν για αύριο αγρότες και ακτινοτρόφοι από τα πράσινα φανάρια, προκειμένου να επιδώσουν επιστολή με τα αιτήματά τους για τον Αλέξη Τσίπρα. Η εβδομάδα που ξεκινά θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Την Τρίτη, μάλιστα, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων θα πραγματοποιήσει και σύσκεψη στην Νίκαια ώστε να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις. Μια είδηση τελευταία στιγμή, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης παράνομων μεταναστών και προσφύγων. Είναι στη νότια Πελοπόννησο, νότια νοτιοανατολικά, στο ύψος της Μονεβασιάς. Είναι η Μαρία Παπαυλάκου να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Μαρία. Έτσι λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, ένα εστιοφόρο εξέμεψε SOS. Δήλωσαν οι άνθρωποι που επιβαίνουν πάνω στο σκάφος ότι είναι ακυβέρνητο. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι περίπου 5 μποφόρ. Αυτή την ώρα βρίσκονται κοντά τους δύο φορτηγά πλοία, ενώ σπέβδουν και σκάφη του λιμενικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 70 πρόσφυγες και μετανάστες. Θα πάμε και σε άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το διεθνή χώρο με μια εντυπωσιακή εικόνα. Κοντά μας είναι ο Λευτέρης Πράσινος και η αρχή από την Κίνα. Λευτέρη. Και θα δούμε, Ρίτσα, τις φοβερές εικόνες από μια τρομακτική καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο της επαρχίας Σανχούι. Τουλάχιστον 27 οχήματα ενεπλάκησαν σε αυτή, με τη σύγκρουση να είναι τόσο σφοδρή που κάποια από τα αυτοκίνητα βρέθηκαν πάνω στις οροφές προπορευόμενων οχημάτων. Από θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί, ωστόσο 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν έως και μία ώρα για να απεγκλωβίσουν κάποιους από τους οδηγούς. Πιστεύεται ότι πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή ευθύνεται για τη σοβαρή καραμπόλα. Παραμένουμε στην Κίνα. Ακριβώς. Θα πάμε σε ένα σοκαριστικό δυστύχημα που είχαμε σε Λούνα Πάρκ. Μια 14χρονη σκοτώθηκε όταν εκτοξεύθηκε από το κάθισμα ηλεκτρικού παιχνιδιού, το οποίο περιστρεφόταν με μεγάλη ταχύτητα. Το άτυχο κορίτσι μπόρεσε να συγκρατηθεί στη θέση του μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια εκτινάσεται και προσγειώνεται με δύναμη στο έδαφος. Στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μετά από έρευνα αποδείχθηκε πως ο χειριστής του συγκεκριμένου παιχνιδιού στο Λούνα Πάρκ δεν είχε σφραγίσει καλά την προστατευτική μπάρα στη θέση της άτυχης 14χρονης. Μεταφερόμαστε τώρα στη για να δούμε τις νέες εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα, που εξακολουθεί να ξερνά λάβα και πυκνούς καπνούς. Βλέπετε ένα ορμητικό ποτάμι κόκκινης λάβας να καταλήγει στον Ειρηνικό ωκεανό, με συνέπεια να ακολουθούν απίστευτης έντασης εκρήξεις, καθώς η φωτιά ενώνεται με το νερό. Από τις εκρήξεις, η λάβα εκτινάσεται σε ύψος 30 μέτρων στον αέρα. Αίσθηση προκαλεί αυτό το ερασιτεχνικό βίντεο, στο οποίο καταγράφεται ένας άνδρας να έχει πλησιάσει, τον βλέπουμε εδώ, πολύ κοντά στο σημείο που η λάβα χύνεται στον ωκεανό. Εντυπωσιάζει πάντως και ένα βίντεο από έναν επιβάτη κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος με την κάμερά του κατέγραψε τη στιγμή που ένας τεράστιος όγκος στερεοποιημένης λάβας γκρεμίζεται και καταλήγει στο νερό ανοιχτά της Χαβάης. Κλείνοντας τώρα από το ηφαίστειο Κιλαουέα, θα πάμε σε μια γυναίκα ηφαίστειο, την ηθοποιό Μόνικα Μπελούτσι, η οποία έβαλε φωτιά στο Instagram με μια φωτογραφία της, στην οποία ούσα άκρος αισθησιακή ποζάρει μόνο με ένα σεντόνι και ένα περιδέρεο στο λαιμό. Είναι η φωτογραφία που βλέπουμε. Η λεζάντα που συνοδεύει τη σεξ φωτογραφία είναι η λέξη αμόρε, δηλαδή αγάπη. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν ανέβηκε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, αλλά στο λογαριασμό που φιλοξενεί συλλεκτικές φωτογραφίες της Μπελούτσι, η οποία αν και στα 52 της παραμένει ένα από τα διαχρονικά σύμβολα γυναικείας γοητείας. Για την ιστορία πάντως, Ρίτσα, να πούμε ότι έχει συγκεντρώσει σχεδόν 18.000 likes. Πολύ αγάπη λοιπόν. Πολύ αγάπη. Η μόλις 16 μηνών Τάλια έπρεπε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ύπατος, καθώς γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση. Η ταντά της, η 22χρονη Κρίστεν, αποφάσισε να της κάνει ένα δώρο ζωής. Η Κρίστεν, παρόλο που γνώριζε μόλις λίγες εβδομάδες την Τάλια και την οικογένειά της, προσφέρθηκε να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν εκείνη ήταν συμβατή δότης. She's just like such a gentle baby, and even before we did the transplant, you never would have known that something that she was sick at all. Οι εξετάσεις ήταν θετικές και έδωσε μέρος του υπατός της στο κοριτσάκι. I think I was just very relieved and happy that
my liver took to her body and that everything was good news. Η μεταμόσχευση στέφθηκε με επιτυχία. Η ευτυχισμένη μητέρα κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο παιδί της που έφερε στον κόσμο μέσα σε αυτοκίνητο σε ένα χώρο στάθμευσης στο Σαν Ντιέγκο. We have to be like 2 miles away, so we rolled lights and siren. She was in the car. Η 36χρονη και ο σύζυγός της με το αυτοκίνητο προσπαθούσαν να φτάσουν στο μαιευτήριο. Όμως δεν υπήρχε χρόνος. Ήταν έτοιμη να γεννήσει. Σταμάτησαν και κάλεσαν βοήθεια. Just said, I'm not gonna make it. We need to pull over now. Στο σημείο έφτασε ένα περιπολικό. Οι δύο αστυνομικοί ανέλαβαν δράση και την βοήθησαν στον τοκετό. It just happened so fast. It was, and then all of a sudden I'm like, oh my gosh, you know, holding the baby. I was just so relieved that the pain was over, and you know, everything went better than I thought it was going to go. Μετά τη γέννηση ενός υγιέστατου αγοριού, μετέφεραν το νεογέννητο και τη μητέρα του στο μαιευτήριο.